Εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο παραμένει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Τιμπάκι, υποδομή που θα μπορούσε να προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση των παιδιών και όχι μόνο μέσα από βιωματικές δράσεις. Το θέλαμε να λειτουργεί, το θέλαμε να μπορούμε να πάμε. Αιωνίως είναι κλειστό, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για εκπαιδευτικές εκδρομές και τα παιδιά. Το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να καλούμε την τροχεία βεβαίως, τις υπηρεσίες κτλ. Να κάνουμε για τα παιδιά ενημέρωση για τα τροχεία, για τις ζώνες ασφαλείας, το να μην πίνουν κτλ. Η βλάστηση που έχει πνίξει τους δρόμους και τη σήμανση μαρτυρά ότι το πάρκο έχει αφαιθεί στην τύχη του, στο έλεος του χρόνου, αλλά και των επιτίδιων που το λαιλάτισαν κυριολεκτικά. Έχουν γίνει δολιοφθορές, έχουν φύγει τα ιδιοικίσχυ που έχουν κατασκευαστεί, έχουν μέχρι και οι πόρτες έχουν φύγει, τα παράθυρα, τα κλιματιστικά, χρειάζεται μια... Δηλαδή, και ήδη δεν σεβόμαστε αυτά που φτιάχνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει ο ευαισθητοποιημένος κόσμος που να δεχτεί αυτά τα πράγματα και να τα σεβαστεί. Το πάρκο αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε περιοχή, όχι μόνο εδώ πέρα, διότι ξέρουμε ότι η Ελλάδα στερείται υποδομών και κυρίως η Κρήτη, ειδικά υποδομών που αφορούν το οδικό δίκτυο, άρα πρέπει να ξέρουμε και να οδηγάμε, να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Γιατί πραγματικά έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή μας όσον αφορά αυτό το θέμα και πολλά νέα παιδιά πράγματι χάνουν τη ζωή τους ή και μένουν ανάπηρα. Κατασκευασμένο από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Τιμπακίου, το πάρκο παραδόθηκε πλήρως εξοπλισμένο, όχι όμως τελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό που ο καλλικρατικός Δήμος Φεστού αδυνατεί να προσλάβει λόγω μνημονίων. Το κόστος για τις παρεμβάσεις αποκατάστασης ανέρχεται στις 30.000 ευρώ. Το 19 το έχουμε εντάξει σαν έργο. Πιστεύω ότι το χρόνο αυτό θα το φέρουμε σε ένα σημείο λειτουργίας. Και... Υπάρχει όμως το άλλο θέμα. Πού θα εξασφαλίσουμε τον αρμόδιο υπάλληλο, το στέλεχος που να το λειτουργήσει. Εκεί είναι ένα θέμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι η τοπική κοινωνία, οι φορείς το είχαν καθαρίσει, το είχαν ξοραίσει κάπως. Μετά όμως εγκαταλείφθηκε πάλι, είχε μπει και λουκέτο. Ο Δήμος Φεστού αριθμεί πάνω από 4.500 μαθητές που φοιτούν από τον Ήπιο έως και το Λύκειο.